Καλωσορίσω, είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται στην εκπομπή μια παλιά προσωπική μου φίλη, εκλεκτή δημοσιογράφος. Πιστεύω ότι ο Θεοδωράκης σε μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο και το ποτάμι έκανε μια εξαιρετική επιλογή. Καλησπέρα, είναι η γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Κατερίνα Μπακογιάννη, εκπρόσωπος τύπου από το ποτάμι. Μην νομίζετε ότι δεν αξίζει αυτά που είπα, αξίζει πολύ περισσότερα. Καλωρίζει τη σιδεροκέφαλη, όπως λέμε στις ένοπλες δυνάμεις. Επειδή είπα καλά λόγια στην αρχή, θα σας παιδέψω στη συνέχεια, μου επιτρέπετε. Βεβαίως, ο ρόλος σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Κύριε... Πάω στην κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, ελάτε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, χάρηκα πολύ στην αρχή της εκπομπής σας, πρόσκαιρα βέβαια, γιατί είπατε ότι είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τη συμφωνία με ψύχραιμο τρόπο. Βλέπουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Ψύχραιμος αλλά γκρέκ, δεν ξέρω, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα η σχέση μας με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα η συμφωνία των Πρεσπών και δυστυχώς δεν συζητήθηκε ψύχραιμα από τα πολιτικά κόμματα, ούτε πριν υπογραφεί η συμφωνία. Θα είχαμε πετύχει μια πολύ καλύτερη συμφωνία, αν είχε υπάρξει συνένεση. Και θα πετυχαίναμε τώρα, και ελπίζω να μην είναι αργά, και ελπίζω να πετύχουμε με συνένεση, και αυτό είναι και ο ρόλος του ποταμιού, μια καλύτερη επιτήρηση της συμφωνίας μετά τις επόμενες εκλογές. Γιατί αυτό χρειάζεται η Ελλάδα, όχι κραυγές και ψήθυρους. Να σας πω ότι το σύνθημα των ευρωεκλογών, γιατί εκλογές έχουμε, και προφανώς γι' αυτό με ευθύνη κυρίως. Με ευθύνη κυρίως, βεβαίως. Εμείς ψηφίσαμε τη συμφωνία. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ξαναλέω, αν έχει υπάρξει συνένεση. Δυστυχώς διχάστηκε η χώρα. Δώσατε οξυγόνο στη συμφωνία. Μάσκα οξυγόνου. Δεν θα περνούσε χωρίς το τώρα, ποτάμι. Τώρα δεν είναι αλήθεια. Θα περνούσε και χωρίς τις ψήφους του ποταμιού. Το ποτάμι όμως είχε αυτή τη θέση. Θεώρησε ότι ήταν προς το εθνικό συμφέρον και παρά το πολιτικό κόστος δεν κάναμε πίσω. Τώρα βλέπω ότι και το Κινάλ συμμετέχει σε αυτό το διχασμό. Δυστυχώς. Το σύνθημα των Κινάλ Πασόκ. Τέλος πάντων με τη ρητορική του. Το σύνθημα των ευρωεκλογών και των εκλογών. Δεν είναι Μακεδονία εξακουστή. Να πάμε να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Αν μου δοθεί ο λόγος και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές, αυτές τις είχε αποτελέσματα θετικά η επίσκεψη Τσίπρα στα Σκόπια. Τι λέτε στο ποτάμι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εμείς καταρχάς παρακολουθούμε τη συμφωνία μου πολύ κοντά και πώς εφαρμόζεται. Θεωρούμε θετικό ότι αλλάζουν τα ονόματα στα δημόσια κτίρια. Θεωρούμε θετικό ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιτηρούν πλέον και επισήμως τη Βόρεια Μακεδονία. Θεωρούμε θετικό ότι η Μακεδονία αναγνωρίζεται ως πρωτεύουσα δύναμη στην περιοχή. Και βεβαίως θα ξαναπώ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το θέμα, για παράδειγμα, με τα μακεδονικά κρασιά είναι ένα παλιό θέμα, είναι από το 1970. Τώρα η συμφωνία μας δίνει τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί στις διαπραγματεύσεις από εδώ και μπρος. Και ας είμαστε σκληροί στις διαπραγματεύσεις από εδώ και μπρος. Ας είμαστε πιο σκληροί στις διαπραγματεύσεις από εδώ και μπρος. Θα ξεκινήσω από εσά. Κυρία Μπακογιάννη, δηλαδή υπάρχει ψαχνό στην υπόθεση αυτή. Τι λέτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα χρησιμοποιήσω και εγώ ξύλινη γλώσσα και θα πω ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σε κάθε υπόθεση όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτή είναι ξεκάθαρη θέση και είναι η θέση του ποταμιού. Δεν μπορεί να θέλει η μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση Πετσίτη και να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να χυθεί άπλετο φως στα δάνεια των κομμάτων. Λοιπόν, σε όλες τις υποθέσεις να έρθουν στη δικαιοσύνη και άλλες. Και οι υπόθεσεις της Χρυσής Αυγής και όλες οι υποθέσεις οι οποίες καθυστερούν. Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης και βέβαια είναι και θέμα των πολιτικών όταν έρθει στη Βουλή η κάθε υπόθεση. Και να πω ότι το ποτάμι ήταν το μόνο κόμμα μαζί με το ΚΚΕ το οποίο ψήφισε υπέρ της συνέχισης της Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο Παπαντονίου. Από εκεί και πέρα, επειδή. Έτσι είναι. Ναι, γιατί τα λόγια πρέπει να τα αποδεικνύουμε και στην πράξη. Αντίκρισμα στην πράξη. Και γι' αυτό είναι και χρήσιμα τα μικρά κόμματα στη Βουλή, ή τέλος πάντων γι' αυτό ήταν χρήσιμο το ποτάμι στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε ευρωεκλογές και επειδή φαίνεται ότι δεν θα συζητήσουμε για τις ευρωεκλογές στην τηλεόραση. Επιτρέψτε μου να πω ότι από αύριο το ποτάμι βγαίνει στους δρόμους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης με ένα μικρό πουλμανάκι θα είναι αύριο στην Πελοπόννησο. Θα πάει σε όλες τις πρωτεύουσες για να συζητήσει για τα θέματα των ευρωεκλογών, για θέματα αυτό. Που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Να μάθουμε, να συζητήσουμε, γιατί το ποτάμι αντιμετωπίζει και τους πολίτες σαν πολίτες, όχι μόνο ψηφοφόρος. Να γίνει συζήτηση επιτέλους για το τι διακυβεύεται στις ευρωεκλογές. Γιατί υπάρχει σοβαρό και μεγάλο διακύβευμα σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Προφανώς. Και δεν είναι μόνο ο Πετσίτης.